Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Εκπομπή Κρήτη σήμερα, λοιπόν, και σε αυτό το μέρος συζητάμε αυτοδιοικητικά. Συζητάμε για την περιφερειακή διοίκηση, συζητάμε για την περιφέρεια Κρήτης. Να καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας, τον κύριο Βαγγέλη Ζάχαρη. Είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Χαρά μας που είστε εδώ, κύριε Ζάχαρη. Έχουμε να συζητήσουμε αυτοδιοικητικά, να συζητήσουμε για την περιφερειακή διοίκηση. Προέρχεστε ήδη από μια θητεία αυτοδιοικητική στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχετε διατελέσει και πρόεδρος του Περιφερειακού. Είστε ακόμα. Είμαι τώρα, γιατί δεν έχει πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είστε πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και είστε και με το βλέμμα, λοιπόν, στην επόμενη κάλπη στις 8 Οκτωβρίου. Ποιο είναι το μεγάλο διακύβευμα αυτής της κάλπης για την Κρήτη συνολικά, όχι μόνο για την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου? Ναι, οι επόμενες εκλογές, οι εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, θα κρίνουν το μέλλον και τη συνέχεια των μεγάλων έργων που γίνονται σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Φτάνουμε στις εκλογές με το βλέμμα στο 2030. Μεγάλα έργα είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας, είναι το αεροδρόμιο του Καστελίου, είναι διάφορα αναπτυξιακά και αρδευτικά έργα τα οποία αφορούν το πρωτογενή τομέα, είναι η θωράκιση των πολιτών με έργα υποδομής απέναντι στα φαινόμενα, τα καιρικά φαινόμενα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα πλημμυρικά ή τους καύσονες, και επίσης μεγάλα αρδευτικά έργα τα οποία θωρακίζουν την αγροτική παραγωγή. Και φυσικά ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η υγεία, η παιδεία και όλοι οι τομείς αφορούν το νησί συνολικά. Δηλαδή η ανάπτυξη πρέπει να είναι σφαιρική, συνολική και να αφορά και τις 4 περιφερειακές ενότητες. Άρα το διακύβευμα είναι να δούμε το μέλλον της Κρήτης στο 2030. Δηλαδή... Αυτό, κύριε Ζάχα, ήταν που σας όθησε και εσάς να κατέβετε για δεύτερη φορά, νομίζω. Έτσι κατεβαίνετε υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ήταν το κίνητρο. Ακριβώς. Στην πρώτη θητεία κατάλαβα ότι συντελούνται πάρα πολλές μεταβολές προς το καλύτερο για την περιφέρεια Κρήτης. Λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες θα κρίνουν το μέλλον αυτής της περιφέρειας. Mm-hmm. Το κρίνουν και θα το κρίνουν. Και αυτό είναι το πιο ισχυρό κίνητρο για τον κάθε περιφερειακό σύμβουλο να ξαναβάλει υποψηφιότητα προκειμένου να ζήσει και να συντελέσει σε αυτό που λέμε μέλλον και προοπτική αυτού του τόπου. Εσείς έχουμε καταφέρει καλά στο να υπάρχει αυτό που λέμε ισόρροπη ανάπτυξη ανάμεσα στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Και το ρωτώ αυτό γιατί αλέκαθεν ήταν, αν θέλετε, και ένα ζήτημα που έβαζαν και περιοχές, όπως είναι τα ανατολικά ή ακόμη και τα πιο δυτικά, ότι δεν υπήρχε μια ισορροπία ανάπτυξη. Πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια τα καταφέραμε καλά να υπάρχει? Πιστεύω ότι υπάρχει ισορροπία, μεγάλη ισορροπία μεταξύ ανατολικής Κρήτης και δυτικής Κρήτης. Και εκεί που δεν υπάρχει, που βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια, τέλος πάντων, αδικία εντός εισαγωγικών, προσπαθούμε να το καλύψουμε ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε περιφερειακή ενότητα. Βέβαια, η Κρήτη είναι ενιαία, τα προγράμματα είναι ενιαία, ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιφερειακής ενότητας και τι προτάσει ο πληθυσμός ως αναπτυξιακό εργαλείο ή τι ανάπτυξη θέλει να έχει ο γηγενής πληθυσμός κάθε περιφερειακής ενότητας. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες θέλουν να επενδύσουμε στο πρωτογενή τομέα, άλλες περιοχές στον τουρισμό, ανάλογα με την περιοχή στην οποία αναφέρεσαι. Πρέπει να υπάρχει μια στόχευση αυτό. Ακριβώς. Σαφές. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς προέρχεστε από έναν άλλο χώρο, της υγείας, συγκεκριμένος επιστήμονας, με μεγάλη επαγγελματική πορεία. Η γνωριμία σας με την αυτοδιοίκηση είναι έτσι όπως φανταζόσασταν όταν ήσασταν εκτός? Βρήκατε στην πράξη, δηλαδή, αυτό ρωτάω, κάποια άλλα πράγματα από αυτά που ίσως φανταζόσασταν πριν? Κάποιες δυσκολίες, κάποια θετικά που ίσως δεν περιμένατε? Ναι. Να πω ότι την πρώτη φορά δυσκολεύτηκα να δεχτώ να είμαι υποψήφιος. Τη δεύτερη φορά ήθελα από μόνος μου να είμαι υποψήφιος. Γιατί όταν θητεύεις σε ένα περιφερειακό συμβούλιο με επικεφαλής τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, μαθαίνεις να δουλεύεις, μαθαίνεις να συνεργάζεσαι, να συνεννοείσαι, να είσαι ομάδα και να κάνεις πράγματα τα οποία πραγματικά σε κάνουν να αισθάνεσαι υπερήφανος και ότι προσφέρεις σε αυτόν τον τόπο. Ο κύριος Αρναουτάκης είναι ένας μαέστρος, θα έλεγα, μιας ομάδας που δεν καταπιέζει τους συνεργάτες του, τους περιφερειακούς συμβούλους, τους αντιπεριφερειάρχες, τους αφήνει ελεύθερους
να δουλέψουν, να εργαστούν. Φυσικά έχει πάντα το κομμάτι του συντονισμού, γι' αυτό και τον φωνάζουμε μαέστρο, το λέω εγώ τουλάχιστον. Και ο συντονισμός του Περιφερειακού Συμβουλίου των ΕΕΤΟ, διότι είστε πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι το ίδιο εύκολος. Πάντως, κατά γενική ομολογία, είχαμε έτσι ένα κλίμα σχετικά ομαλό στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν υπήρχαν εντάσεις παρά τραύματα, νομίζω κατά γενική ομολογία. Θα σας πω, το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το ανώτερο θεσμικό όργανο το οποίο έχουμε. Οι συνάδελφοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας, είναι όλοι εξίσου σημαντικοί. Και τους τιμώ σαν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου όλους και θεωρώ ότι είναι εξίσου ικανοί να προσφέρουν στα θέματα της Κρήτης. Επομένως, όταν συνεδριάζουμε, όταν προεδρεύω, δεν υπάρχει διαφορά. Για μένα είναι όλοι ίσοι. Όλοι έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν, να πούν την άποψή τους και εκεί νομίζω θα κρίνομαι από όλους τους συναδέλφους. Τους τιμώ και τους ευχαριστώ δημοσίως όλους. Επειδή προέρχεστε ακριβώς και από το χώρο της υγείας και επειδή η προηγούμενη θητεία είχε τη μεγάλη πρόκληση της πανδημίας, κύριε Ζάχαρη, και μάλιστα η περιφέρεια κλήθηκε να σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Υποδεχτήκαμε έτοιμοι, αποδείχτηκε ότι υπήρχαν κενά τα οποία έπρεπε να τρέξουμε να τα καλύψουμε σε επίπεδο περιφερειακής διοίκησης. Ήταν ένα μάθημα και για την επόμενη πενταετία, ενδεχομένως να προετοιμαστούμε και καλύτερα για αυτό το αναπάντεχο που μπορεί να έρθει, όπως είναι μια πανδημία που κανείς δεν την περίμενε. Ναι, η υγειονομική κρίση που προήλθε τα προηγούμενα χρόνια από το COVID πραγματικά ευνηδίασε και την πολιτεία και την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Όμως θα έλεγα ότι τα αντανακλαστικά της περιφέρειας Κρήτης ήταν τόσο καλά, άριστα θα έλεγα, όπου σαν περιφέρεια αντιδράσαμε πολύ καλά. Θα πω μερικά παραδείγματα. Πρώτον, η περιφέρεια σήκωσε το βάρος των μισθών του επικουρικού προσωπικού που χρειάστηκε να διοριστούν στα νοσοκομεία για τις αυξημένες ανάγκες που υπήρχαν. Αυτό, κύριε Ζάχαρη, συγγνώμη, δεν είναι και το απολύτως φυσιολογικό. Δεν είναι. Όμως η περιφέρεια ήταν εκεί. Δεύτερον, η περιφέρεια, θα πρέπει να ξέρετε, η περιφέρεια Κρήτης είχε το μικρότερο ποσοστό θνητότητας από COVID. Γιατί η περιφέρεια με ρύμνησε να πάρουμε αναπνευστήρες πάρα πολύ καλούς, τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίοι μας έβγαλαν πραγματικά ασπροπρόσωπους. Δηλαδή, πραγματικά χρησιμοποιήθηκαν με τέτοιον τρόπο ώστε να μειωθεί η θνητότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτά ίσως να μην τα γνωρίζει ο πολλής κόσμος, οι πολίτες, όμως οφείλουμε να τα λέμε και οφείλουμε να πούμε ότι ο Περιφερειάρχης δεν δίστασε λεπτό να δεχτεί τις προτάσεις που υπήρχαν από εμάς τους υγειονομικούς που είχε δίπλα του. Επίσης να πω ότι η περιφέρεια Κρήτης με ρύμνησε ώστε να εκπαιδευτούν άνθρωποι του τουρισμού και της εστίασης προκειμένου να έχουν μια καλή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αυτό χρειαζόταν για να κινηθεί κάπως η αγορά και άλλα πολλά. Θα έλεγα δηλαδή ότι η περιφέρεια Κρήτης αντέδρασε πολύ καλά, πολύ θετικά και γι' αυτό είμαι και υπερήφανος και δηλώνω ότι λειτουργήσαμε καλύτερα από κάθε άλλη περιφέρεια. Μάλιστα. Έγιναν όμως και σπουδαία πράγματα στο κομμάτι του πολιτισμού. Επειδή είχατε και άμεση έμπλοκη, το ρωτάω αυτό και επειδή δεν θα πρέπει να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα αυτό που λέγεται πολιτισμός, θυσιάζοντάς το στην οικονομική, στην υγειονομική κρίση, στην κρίση, οποιαδήποτε κρίση βιώνουμε, ο πολιτισμός πρέπει να παραμένει ζωντανός, κύριε Ζάχαρη. Συμφωνώ, ο πολιτισμός είναι ταυτότητα. Ταυτότητα, ναι. Έτσι. Και ταυτόχρονα είναι και πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή, ο τουρισμός μπορεί να σου φέρει έσοδα και μάλιστα και ποιοτικό τουρισμό. Δηλαδή, τουρίστες οι οποίοι πραγματικά επιλέγουν την περιφέρεια Κρήτης για τους αρχαιολογικούς χώρους, για την ιστορία της και για τα πολιτιστικά γεγονότα. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Θα σας πω μάλλον ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε το θεσμό του Φεστιβάλ Κρήτης, της περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος είναι ένας πραγματικά πολύ ωραίος θεσμός. Έχουμε ανοίξει τους αρχαιολογικούς χώρους, κάνουμε εκδηλώσεις μέσα σε εμβληματικούς και αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι η Κνωσός, η Αρχαία Πτέρα στα Χανιά,
το ανάκτορο, το μινωικό ανάκτορο στα Μάλια, το Φρούριο Φυρκά και άλλα πολλά, άλλοι πολλοί αρχαιολογικοί χώροι, όπου έχουμε φιλοξενήσει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, έχουμε φιλοξενήσει το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου και πολλοί τουρίστες, πολλά γκρουπ, Ολλανδοί και Άγγλοι, είχαν προγραμματίσει φέτος τις διακοπές τους στην Κρήτη με βάση τα πολιτιστικά γεγονότα που είχαμε εμείς εντάξει στο φεστιβάλ. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση στα Χανιά, ειδικά σε κάποιες εκδηλώσεις που είδα τουρίστες οι οποίοι μας συνεχάρισαν για το επίπεδο των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Κύριε Ζάχαρη, σας ευχαριστούμε που θερμά που είσαστε μαζί μας και για την συζήτηση αυτή. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.